Πρώτη ερώτηση. Τι γνωρίζεις για τον Φρίξο και την Έλλη? Στον οχωμενό της Βιωτίας ζούσε κάποτε ο βασιλιάς Αθάμας με τη γυναίκα του την Εφέλη και τα δυο τους παιδιά, το Φρίξο και την Έλλη. Η Νεφέλη όμως πέθανε και ο Αθάμας παντρεύτηκε μια άλλη γυναίκα, την Ίνο. Η Ίνο μισούσε θανάσιμα το Φρίξο και την Έλλη. Δεύτερη ερώτηση. Ποιο ήταν το σχέδιο της Ίνος? Γι' αυτό κάλεσε τις γυναίκες του ερχομενού και τις έπεισε να ψήσουν το σιτάρι που θα έσπερναν οι άνδρες τους, γιατί τάχα έτσι θα είχαν καλύτερη σοδιά. Το ψημένο όμως σιτάρι δεν φύτρωσε καθόλου και οι κάτοικοι του ερχομενού εκείνη τη χρονιά πεινούσαν. Ανήσυχος ο βασιλιάς έστειλε ανθρώπους στο μαντίο των Δελφών να ρωτήσουν γιατί δεν φύτρωσε το σιτάρι. Η Ίνο όμως πλήρωσε τους απεσταλμένους του βασιλιά και τους έπεισε να πουν ψέματα στον Αθάμα, του είπαν λοιπόν πως ο χρησμός που τους έδωσε η πυθία έλεγε ότι, για να ξανακαρπίσει η γη του ερχομενού, ο βασιλιάς έπρεπε να θυσιάσει στο βωμό του Δία το γιο του, το Φρίξο. Τρίτη ερώτηση. Πώς γλίτωσαν ο Φρίξος και η Έλλη? Ο Αθάμας αποφάσισε να υπακούσει και να θυσιάσει το παιδί του. Όταν όμως έβαλαν το Φρίξο πάνω στο βωμό, η μητέρα του, η Νεφέλη, έστειλε ένα χρυσόμαλο κρυάρι, που πήρε στη ράχη του το Φρίξο και την Έλλη και πέταξε μακριά προς την Ανατολή. Το κρυάρι πέρασε πετώντας πάνω από το Αιγαίο. Όταν όμως περνούσε τη στενή θάλασσα ανάμεσα στη Θράκη και στη Μικρά Ασία, η Έλλη ζαλίστηκε, έπεσε και πνίγηκε. Από τότε η θάλασσα αυτή ονομάστηκε Ελίσποντος. Τέταρτη ερώτηση. Τι ήταν το χρυσόμαλο δέρας? Λυπημένος ο Φρίξος συνέχισε το ταξίδι του, ώσπου έφτασε στην Κολχίδα. Εκεί θυσίασε το κρυάρι στο Δία και το χρυσόμαλο δέρμα του, η δέρας, όπως λεγόταν, το χάρισε στο βασιλιά της Κολχίδας, τον Αιήτη, που τον φιλοξενούσε. Εκείνος το κρέμασε σε μια βελανιδιά, στο δάσος του Θεουάρη και έβαλε έναν ακίμητο δράκο να το φυλάει. Ώρα να παίξουμε το quiz της ενότητας.